Αλλάζουμε σπορ, αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο στην άκρη και θα καλωσορίσουμε τον προπονητή του Γυμναστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, κύριο Αντώνη Κούτρη, να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα και σε πολύ λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν τα play-off. Κύριε Κούτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε ραντεβού και στην τελευταία εκπομπή, αλλά επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να το αναδείξουμε, να μιλήσουμε λίγες ημέρες. Και λίγο νωρίτερα, ναι. Εγώ το ραντεβού το κρατάω για την τελευταία εκπομπή, δεν το ξεχνάω. Έχει κλείσει. Θα τη βρούμε εμείς στην άκρη. Λοιπόν, 17 του μηνός, ξεκινάμε. Μετράτε αντίστροφα πια. Θέλω να μου πείτε πώς διανύεται αυτές τις ημέρες, τι λέτε με τους παίκτες σας, πόσο αποφασισμένοι είμαστε. Αφού τελειώσαμε την κανονική περίοδο, κατακτήσαμε την πέμπτη θέση, βρεθήκαμε σε αυτή τη φάση. Το είχατε πει από την αρχή ότι έχετε πίστη στην ομάδα και να που βγαίνουν όλα αυτά που έχετε πει. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μαντίο, δεν είμαστε μάντις. Η δουλειά σε φέρνει να έχεις πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, ανάλογα τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνεις. Και φυσικά και αστάθμητοι παράγοντες. Εμείς είχαμε αρκετούς αστάθμητους παράγοντες εναντίον μας, αλλά παρόλα αυτά, επειδή υπήρχε πίστη στην ομάδα και δουλεύαμε πολύ σωστά στο γήπεδο, κατακτήσαμε, ας πούμε, τον πρώτο στόχο, που ήταν να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στις εθνικές κατηγορίες και ταυτόχρονα να κυνηγήσουμε το όνειρο. Γιατί όχι. Φτάνουμε τώρα στη διεκδίκηση, λοιπόν, του όνειρου απέναντι η Παναχαϊκή. Πώς νιώθετε για τον αντίπαλο? Κοιτάξτε, είναι ένα ιστορικό σωματείο. Εμείς είμαστε φρέσκοι. Και όταν παίζεις με τέτοια μεγαθύρια, ας πούμε, στο πανελλήνιο επίπεδο, σίγουρα παίρνεις και εσύ έγκλη από αυτό και για μας, σίγουρα για τους Γαργαλιάνους, είναι γιορτή. Δεν το συζητάμε. Τα παιχνίδια αυτά θα είναι γιορτή. Ξεκινάμε 17 του μηνός. Προφανώς, ζητούμενο είναι η πρώτη νίκη, έτσι. Το γεγονός ότι γίνεται στην έδρα σας, η πρώτη αναμέτρηση παίζει ρόλο, θα καθορίσει. Στην Παναχαϊκή, εκτός. Το γεγονός ότι παίρνετε εκτός θα παίξει ρόλο? Θα πρέπει να κάνουμε διπλό. Κοιτάξτε, τα play-offs είναι μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί να μετρήσει έδρα, μπορεί και να μετρήσει, ανάλογα σε τι κατάσταση θα βρεθείς. Σίγουρα, εμείς θα έχουμε δύο ευκαιρίες, στον πρώτο αγώνα και στον τρίτο, ίσως. Αν καταφέρουμε και πάρουμε μία από τις δύο, θεωρώ στην έδρα μας δύσκολα θα περάσουν εδώ η ομάδα της Παναχαϊκής, αν και είναι αξιόλογη ομάδα, το συζητάμε. Θα έχουμε δύο ευκαιρίες να πάρουμε το break. Θα επιδιώξουμε να πάρουμε τη νίκη για να πάρουμε και το πλεονέκτημα έδρα στην ουσία. Ναι, τη νίκη. Ναι. Να κάνεις, ο στόχος είναι να φτάσεις δύο νίκες. Τώρα, είτε λέγεται πλεονέκτημα είτε δεν λέγεται, πρέπει να κάνεις δύο νίκες. Και μετά πάμε στην ουσία. Δεν κουβαλάτε κάτι από την προηγούμενη διαδικασία. Παίζουμε από το 0 επί της ουσίας. Είναι στο 0 μέχρι το τελικό του πρωταθλήματος. Τώρα είναι προημιτελικός, ημιτελικός, τελικός, όλα είναι 0-0. Από την αρχή όλα. Το άλλο ζευγάρι πώς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε? Γλάφκος Ιωάννινα. Το Γλάφκος Ιωάννινα είναι το ζευγάρι για τα play-out, ναι. Λέτε, έτσι. Ναι. Αυτό είναι, έγινε σήμερα. Είναι οι δύο άκρες του ομίλου. Ναι, πήρανε διπλό τα Γιάννενα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Κάνανε διπλό μες στην Πάτρα. Ο Γλάφκος και τα Γιάννενα, ειδικά ο Γλάφκος, είχε επιδιώξει σε πρωταθλητισμού φέτος, να ανέβει η κατηγορία. Γι' αυτό σας ρώτησα πώς το βλέπετε. Βρεθήκαν οι Γαργαλιάνοι και σε τι όμιλο καταφέρανε να είμαστε τουλάχιστον να έχουμε πετύχει τον πρώτο στόχο. Και άπαξ και έρθουν. Ναι. Και τα Γιάννα είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή και αυτή και κατάφερε και τους έκανε διπλό τώρα και τους έχει φέρει μια ήττα μακριά από τα τοπικά. Εκεί που ήταν να ανέβουν β' εθνική, να βρεθούν στα τοπικά. Νιώθετε πως έχετε επιβεβαιωθεί για αυτό το πρωτάθλημα βλέποντας αυτά τα ζευγάρια στη διεκδίκηση ανόδου και παραμονής? Κοιτάξτε, εμείς το βιώσαμε το πρωτάθλημα, δηλαδή το νιώσαμε στο πετσί μας. Ήταν κάθε αγωνιστική, ήταν σκυλομαχία. Άμα δεν πρόσεχες, την είχες πατήσει. Αν είχες έναν άρρωστο, αν είχες ένα ψιλοτραυματή, μιλάμε ότι εμείς μπήκαμε
στα πάντα πολύ δυνατά και νομίζω ότι κάναμε μόνο ένα κακό παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Το νιώσαμε στο πετσί μας, αλλά ήμασταν αποφασισμένοι και νομίζω ότι αυτό το δείξαμε. Παίξαμε σε όλες τις έδρες στα ίσια. Χάσαμε αλλού με ένα ταμπλό, με ένα τρίποντο με ταμπλό στην Άρτα. Αλλού κερδίσαμε, αλλού χάσαμε για ένα επιθετικό rebound στον Ιόνιο. Καλή ώρα που δείχνεται εδώ. Ναι. Παντού ήμασταν μέσα μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι το 1-2 λεπτά και διεκδικούσαμε τη νίκη. Ήμασταν σκληροί. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το αξίζαμε να είμαστε. Σκληροί και τώρα και στις δύο νίκες ή θα χρειαστεί και τρίτο, πώς το βλέπετε? Εντάξει, δύο νίκες, δεν θέλουμε παραπάνω. Χαλαρά. Τρίτη δεν χρειάζεται. Τρίτη δεν χρειάζεται. Και μετά απέναντί σας ποιον θέλετε? Μετά δεν διαλέγεις. Μετά, κοιτάξτε τα play-offs. Το φαβορί το μεγάλο το ξέρετε ότι είναι ο Προμηθέας 2014, η θηγατρική της ομάδας του Προμηθέα. Από πατρινό σε πατρινό. Ναι, ναι, εντάξει. Το μισό μπάσκετ στην Ελλάδα είναι πάτρα, το ξέρετε. Και διοικητικά και μπάσκετικά. Και εμείς ο στόχος μας είναι να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Τώρα, άμα πέσουμε πάνω στον Προμηθέα, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Ο Προμηθέας θα κάνει τη δουλειά του. Εκτιμάμε αυτή την ομάδα, μας αρέσει και αυτό που πρεσβεύει και τον μπάσκετ που παίζει και όλα αυτά. Όπως εκτιμάμε και κάθε αντίπαλο και την Παναχαϊκή, δεν το συζητάμε. Και εμείς πιστεύω θα είμαστε πολύ σκληροί για ό,τι. Πιστεύω δηλαδή ότι είμαστε ακόμα διψασμένοι. Τα παιδιά είναι διψασμένα ακόμα. Και η διοίκηση βέβαια. Έχουμε πλήρη αποστολή, θα έχουμε και πούλμαν κόσμο μαζί, θα πάμε με παρέα, πώς θα γίνει η διαδικασία της 17. Δεν μας αφήσανε μόνους μας καθόλου φέτος, δηλαδή φτάσανε ο κόσμος στα Γιάννενα, στην Κέρκυρα, πραγματικά ήταν, το απολαύσαμε μαζί με τους φιλάθλους μας και αυτή είναι και η ουσία, έτσι, ό,τι κάνεις να είναι γιορτή, να περνάς καλά. Να το ευχαριστείτε η διοίκηση πρώτα απ' όλα που κάνει τόσα έξοδα και έχει τόση αγωνία και όλα αυτά. Οι παίκτες, το staff, το προπονητικό και φυσικά και ο κόσμος μας. Οπότε εγώ θεωρώ ότι θα έρθει ο κόσμος. Όπως και στο προηγούμενο μάτς του πρωταθλήματος στην Πάτρα είχε έρθει. Δεν θα ρωτήσω αν είμαστε έτοιμοι για το άλμα και κατά πόσον έχετε ξεκινήσει το σχεδιασμό για την άλλη κατηγορία. Θα το αφήσω για την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε τηλεοπτικά και θα σας ευχηθώ. Ναι, από καρδιάς καλή επιτυχία, γιατί όσο πιο ψηλά πάει το μεσσηνιακό μπάσκετ, τόσο πιο πολύ χαίρονται οι φιλαθλοί του. Και θέλουμε να δούμε και περισσότερα νέα παιδιά να αναδεικνύονται. Βέβαια. Εμείς κοιτάμε, το ξέρετε, εντάξει, ναι, κοιτάμε και το από κάτω πάρα πολύ. Έχουμε μια ομάδα Under 23, έχουμε παιδικό στην τελική φάση της Ένωσης. Λειτουργεί σωστά, θεωρώ, η ομάδα μας σε όλο το φάσμα της. Σε όλα τα επίπεδα, οπότε νομίζω πάμε καλά. Οπότε την άλλη φορά που θα έρθω στο τέλος, θα σας απαντήσω σε ό,τι ερώτηση άλλη θέλετε. Θα σας ευχαριστώ απαντήσω πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ποδαρικό με το δεξί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε.